Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στη σημερινή εκπομπή μας θα συζητήσουμε με τον κύριο Θάνο Βερέμη, ο οποίος είναι ομότιμος καθηγητής πολιτικής ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και αντιπρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ, του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής. Ευχαριστούμε πολύ που μας υποδεχτήκατε, κύριε Βερέμη. Εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε. Μαζί με τον δημοσιογράφο του Zoogla.gr Χρήστο Μαζάνη, θα συζητήσουμε όλα τα φλέγοντα ζητήματα της εξωτερικής επικαιρότητας. Καλησπέρα σας, κύριε Βερέμη. Εγώ θέλω να πω πριν ξεκινήσει η κουβέντα αυτή ότι ο κύριος Βερέμης είναι γνωστός διότι έχει ασχοληθεί με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και επίσης ένα ακόμα θέμα που μας απασχολεί πολύ αυτές τις μέρες είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία. Οπότε νομίζω ότι αυτά που έχει να μας πει ο κύριος Βερέμης έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον και θα πάρουμε καινούργιες και νέες απαντήσεις. Ας ξεκινήσουμε από το θέμα των ημερών, το οποίο δεν είναι άλλο από την τουρκική προκλητικότητα, τις απαράδεκτες διεκδικήσεις, όπως ξέρετε καλύτερα από εμάς, μετά τις υπερπτήσεις, μετά την επιθετική ρητορική, μετά τις μόνιμες απαιτήσεις για αποστρατικοποίηση των νησιών, ενώ τα κατοχικά στρατεύματα παραμένουν στην Κύπρο. Έρχονται τώρα δύο τουρκικές εφημερίδες και ισχυρίζονται ότι 9 από τα νησιά μας ανήκουν στη χώρα τους, επικαλούμενες μάλιστα και τη συνθήκη της Λοζάνης. Θέλαμε από εσάς να μας πείτε τι ακριβώς προβλέπει η συνθήκη της Λοζάνης και όλες οι διεθνείς συνθήκες ενισχύει, δηλαδή του Μοντρέ, των Παρισίων και όλες οι διεθνείς συμβάσεις για τα ελληνοτουρκικά. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε βάση στις τουρκικές διεκδικήσεις, βάση του διεθνούς δικαίου, και εφόσον δεν υπάρχει, σε περίπτωση που δεν υπάρχει, σε τι αποσκοπούν αυτές οι διεκδικήσεις και αυτή η κλιμάκωση από πλευράς της Τουρκίας? Όχι, βάση στις διεθνείς συνθήκες δεν υπάρχει. Η συνθήκη της Λοζάνης έδωσε όλα τα νησιά εκτός από την Ύμβρο και την Τένεδο και κάτι τους λαγόους νήσους, ελάχιστο μέρος, στην Τουρκία, ενώ όλα τα νησιά του Αιγαίου δόθηκαν στην Ελλάδα από τη συνθήκη της Λοζάνης. Οι Τούρκοι υποστηρίζουν ότι η κυριαρχία είναι ανακλητή αν τα νησιά αυτά είναι εξοπλισμένα. Αυτά είναι παραμύθια. Αν δεν προέρχονταν από πρόσωπα κάποιας ηλικίας, θα έλεγα ότι προέρχονται από χαζούς νέους που δεν ξέρουν τίποτα από τη δημόσια, από το δημόσιο δίκαιο. Το δικαίωμα της αυτοάμυνας εξασφαλίζεται και από τα Ηνωμένα Έθνη. Και λέω δικαίωμα γιατί απέναντι από τα νησιά αυτά, τα μεγάλα νησιά, δεν αφορά στην Δωδεκάνησο που έρχεται αργότερα στην ελληνική επικράτεια. Η Δωδεκάνησος έρχεται μετά το 47, 1947, με τη συνθήκη των Παρισίων. Οι Τούρκοι εκφέρουν γνώμη τώρα διαρκώς και για τη Δωδεκάνησο, που είναι ανοησία, δεύτερη μεγάλη ανοησία, γιατί δεν τους αφορά. Η Δωδεκάνησος είναι υπόθεση ελληνοϊταλική. Και από την Ιταλία προέρχεται και η παραχώρηση τελική. Λοιπόν, είναι ένα θέμα εύκολο να το εξιχνιάσει κανείς και η απάντηση ελληνική για την προστασία των νησιών είναι ότι εφόσον υπάρχει στρατιά απέναντι από τα νησιά Μυτιλίνη και Χίο και Σάμο, η Ελλάδα έχει το δικαίωμα να βρίσκεται σε επιφυλακή. Άρα η άποψη του Ερντογάν, ο οποίος ηρίστο εμπαρόδο είναι ένας αγράμματος άνθρωπος σε γενικές γραμμές, είναι ένας αυτοδημιούργητος αξιέπαινος, γιατί μόνος του έμαθε ό,τι έμαθε και τα κατάφερε μια χαρά βέβαια, πρέπει να πούμε, ως αρχηγός της κυβέρνησης επί πολλά χρόνια και μετά του κράτους ως πρόεδρος της Δημοκρατίας. Τα κατάφερε καλά, βέβαια τον τελευταίο καιρό η οικονομία δεν πάει καθόλου καλά και αυτός φοβάται το αποτέλεσμα των εκλογών που έρχονται. Το 2023 η Τουρκία έχει εκλογές προεδρικές και ο Ερντογάν φοβάται ότι αν τις χάσει μπορεί να βρεθεί αγκαλιά με το Εξπρές του Μεσονυχτίου, αν έχετε δει το έργο. Σε τι αποσκοπεί συνεπώς αυτή η κλιμάκωση, εφόσον νομική βάση σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο δεν υπάρχει? Θέλει να αποτρέψει το ενδιαφέρον του κόσμου
τα ελληνοτουρκικά από την δικιά του ιστορία και το ενδεχόμενο να χάσει τις εκλογές, γιατί ως τώρα οι προοπτικές του δεν είναι καλές, λόγω και της οικονομικής κατάστασης της Τουρκίας, και φοβάται ότι θα τιμωρηθεί για τις δικές του, τέλος πάντων, ατασταλίες, ας το πούμε έτσι. Μέσα σε αυτό τον εκνευρισμό που τον κατέχει, λέει και πολλές ανοησίες, πραγματικά. Κύριε Βερέμη, να πάμε λίγο στην ανησυχία του κόσμου και δεν γίνεται να μην ρωτήσουμε γι' αυτό. Θέλω πρώτα να σας υπενθυμίσω κάποιες δικές σας δηλώσεις που είχατε κάνει πριν λίγο καιρό. Τις έχω εδώ, θα μου επιτρέψετε. Είχατε πει πως ένα θερμό επεισόδιο θα έχει κόστος και για την Τουρκία και δεν θα την αφήσει αλόβητη. Και μπορεί να στοιχήσει σε εμάς, στην Ελλάδα. Ωστόσο, θα υποστεί και ο Ερντογάν μεγάλη ζημιά. Θα του γυρίσει μπούμεραγκ, εκθέτοντάς τον στους πιστούς του οπαδούς που πιστεύουν ότι η Ελλάδα είναι ένας μεζές. Έτσι είχατε δηλώσει πριν λίγο καιρό. Τώρα, το ερώτημα είναι πού εκτιμάτε ότι οδηγεί αυτός ο πόλεμος νεύρων εκ μέρους της Τουρκίας. Βλέπετε όντως ένα θερμό επεισόδιο να γίνεται? Όχι, δεν νομίζω ότι θα είναι εσκεμμένο ή προσχεδιασμένο, γιατί δεν είναι βέβαιο το αποτέλεσμα. Κάθε τι που κάνουμε ή κάνει ένα κράτος ή μια κυβέρνηση, ένας ηγέτης, αν δεν είναι βέβαιο το αποτέλεσμα, επιφυλάσσει εκπλήξεις και καμιά φορά αρνητικές εκπλήξεις. Και επειδή η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι πράγματι έτοιμη για μια σύγκρουση, τέλος πάντων, δεν αποκλείεται ο Ερντογάν να βγει πάρα πολύ χαμένος από κάποιο επεισόδιο που του ξέφυγε. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι θα του ξεφύγει, αν συμβεί κάτι, ναι, ότι δεν είναι θελημένο και εσκεμμένο αυτό, κυρίως γιατί δεν μπορεί να ξέρει το αποτέλεσμα. Συνεπώς, δεν νομίζω ότι θα έχουμε, η προσωπική μου γνώμη, ότι θα έχουμε κάποια σύγκρουση, αλλά θα έχουμε ενοχλήσεις διαρκής, ώσπου να περάσει η περίοδος των εκλογών και να αποφασίσει ο τουρκικός λαός ό,τι θέλει γενέστε. Είναι πολύ πιθανό ότι θα τις χάσει τις εκλογές ο Ερντογάν. Ναι. Είπατε πριν λίγο ότι η χώρα μας, η Ελλάδα, είναι έτοιμη για μια στρατιωτική σύγκρουση με την Τουρκία. Βεβαίως. Είναι. Είμαστε δηλαδή, σε σχέση με τις άλλες κρίσεις που έχουν γίνει, πόσο κοντά πιστεύετε ότι βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή? Κοιτάξτε, κάτι που μπορεί να εξελιχθεί σε θερμό επεισόδιο είναι ενδεχομένως η βούληση του Ερντογάν να αποκόψει κάποια νησιά από τον ανεφοδιασμό τους. Λέω τώρα το χειρότερο σενάριο. Ναι. Αποφασίζει ότι θα αποκόψει την Λέσβο ή την Χίο από ανεφοδιασμό, πάσης μορφής. Καλά, δεν μπορεί βέβαια μια χώρα να υποστεί τον αποκλεισμό μιας άλλης χώρας που δεν έχει κανένα λέγειν στα δικά της τα χωράφια, εκεί μπορεί αυτό να εξελιχθεί σε κάποια σύγκρουση. Δηλαδή η Ελλάδα θα αντισταθεί προφανώς, θα χτυπήσει κάποια καράβια που θα κλείσουν τα λιμάνια ή θα προσπαθήσουν να κλείσουν τα λιμάνια της Λέσβου ή της Χίου, και από εκεί και πέρα μπορούν να συμβούν πολλά. Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι δεν τον συμφέρει να κάνει κάτι τέτοιο, γιατί δεν ξέρει το αποτέλεσμα και δεν ξέρει πόσο μεγάλη ζημιά μπορεί να συμβεί στο ίδιο από αυτό. Αν γι' αυτό αποδειχθεί μια τέτοια κίνηση ατελέσφορη και βλαπτική για τα δικά του συμφέροντα, τότε ο Θεός δεν τον φυλάει. Θα πληρώσει πολλά άλλα, πολλούς λογαριασμούς. Ναι. Δεν θα φτάσει ως εκεί. Αυτή είναι η δικιά μου γνώμη. Ένα ακόμα ερώτημα πάνω σε αυτό, μιας και θίξατε το θέμα της πιθανότητας θερμού επεισοδίου. Σε παρόμοιο θερμό επεισόδιο στο παρελθόν, στα ΕΜΙΑ όπως θυμόμαστε όλοι, ένα ζήτημα με τέτοια αφορμή οδήγησε στο να γίνει γκρίζα ζώνη, κάτι που ήταν ελληνική βραχονισίδα. Τι διασφαλίζει ότι αυτό δεν θα επαναληφθεί στο μέλλον και στο άμεσο μέλλον κυρίως? Κοιτάξτε, τολμώ να πω ότι η κυβέρνηση της Τανσού Τσιλέρ ήταν πολύ πιο ερασιτεχνική από την σημερινή κυβέρνηση του Ερντογάν. Ο Ερντογάν έχει και πολύ μεγαλύτερη πείρα εξουσίας, γιατί είναι πολλά χρόνια στο κλαρί,
από την τότε Ταν Σουτσιλέρ και επιπλέον έχει πολύ περισσότερα ράματα η γούνα του από ό,τι είχε της Ταν Σουτσιλέρ. Δηλαδή έχει λόγο να φοβάται. Και φόβο σημαίνει και μια αποτυχία. Μια προσπάθεια αποκλεισμού που μπορεί να γυρίσει εις βάρος του και να γελιοποιηθεί ενώπιον πολύ μεγάλου τουρκικού κοινού. Αυτός είναι ο κίνδυνος για τον Ερντογάν. Η πείρα του μου λέει ότι δεν θα τολμήσει να περάσει κάποιο σημείο μη επιστροφής. Ναι. Σαφές. Πάμε λίγο στο ζήτημα της υφαλοκρηπίδας, που είναι ίσως το μείζον θέμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων και κάζους μπέλι, όπως έχει πει η Εθνοσυνέλευση. Δηλαδή, γνωστή επέκταση από τα 612 ναυτικά μίλια. Θα θέλαμε να μας πείτε, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, το δίκαιο της θάλασσας, η σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας, καταρχάς, τι είναι αυτό, τι προβλέπει και πώς επηρεάζει την αξιοποίηση από εμάς των δικών μας ελληνικών κοιτασμάτων στο Αιγαίο. Σύμφωνα με κάθε ρύθμιση του διεθνούς δικαίου ή του δικαίου των θαλασσών, όλες οι παράκτιες περιοχές και τα νησιά, συνεπώς, στον κόσμο, από ό,τι ξέρω, έχουν δικαίωμα υφαλοκρηπίδας. Τι είναι η υφαλοκρηπίδα? Είναι ένα διάστημα πέραν των χωρικών υδάτων, στο βυθό μιας χώρας. Μέσα σε αυτό το διάστημα μπορεί η χώρα αυτή να κάνει έρευνα για πηγές ενεργειακές, για άλλα πράγματα. Είναι δικαίωμά της. Συνεπώς, δεν μπορείς να καταργήσεις λεκτικά κάτι που ισχύει για τον όλο τον κόσμο, από ό,τι ξέρω. Οι Τούρκοι προσπαθούν χρόνια τώρα να ανασκευάσουν το καθεστώς της υφαλοκρηπίδας, να πούν ότι τα νησιά του Αιγαίου δεν δικαιούνται υφαλοκρηπίδας, ότι η υφαλοκρηπίδα ή τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου είναι επέκταση της ενδοχώρας της Τουρκίας και ότι ως εκ τούτου μόνο το μισό Αιγαίο είναι ανήκει στους Έλληνες, το άλλο μισό το Ανατολικό ανήκει στους Τούρκους, περίπου. Αυτή είναι η γενική του στρατηγική. Βέβαια, όπως είπα, είναι λίγο παιδικά αυτά όλα, είναι κομικά. Είναι σαν να συζητάμε στην πρώτη δημοτικού ενός σχολείου το Α, Β, Γ, Δ. Τι να πω, είναι λίγο κομικά. Θα μου πείτε, όταν ο άλλος είναι οπλισμένος και διαθέτει τρόπους για να ανακατέψει την νομιμότητα, δεν είναι κομικά. Σύμφωνοι. Εκεί είμαστε, περίπου. Όμως κινδυνεύει και ο ίδιος ο Ερντογάν και μάλιστα πολύ από αυτές τις τους αυτοσχεδιασμούς του, γιατί περί αυτού πρόκειται. Τις τελευταίες ημέρες, κύριε καθηγητά, ακούμε συνεχώς δηλώσεις από πρώην ανώτατα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, που είμαι σίγουρος ότι τις έχετε ακούσει κι εσείς, αλλά και από διπλωματικούς κύκλους, και το τονίζω το τελευταίο, πως η χώρα μας, εάν απειληθεί, όπως είπατε κι εσείς, να του ξεφύγει κάτι το Ερντογάν ή να γίνει κάποιο θερμό επεισόδιο, θα απαντήσει με ολική επίθεση. Αυτό ακούμε. Δηλαδή, όπως μπορεί να το αντιληφθεί ο καθένας, απαντάει με πόλεμο. Πιστεύετε ότι η απάντηση αυτή, η δικιά μας, θα πρέπει να είναι στρατιωτική και καθοριστική αυτή τη φορά, αν ξεφύγει κάτι, το επαναλαμβάνω. Δηλαδή, όχι να μπούμε στην διαδικασία κουβέντας, τι λέει το δίκαιο ή ενδεχομένως να ζητήσουμε μια βοήθεια γύρω-γύρω. Αν γίνει ένα θερμό επεισόδιο, αν του ξεφύγει το Ερντογάν, πρέπει κατά την άποψή σας να απαντήσουμε οριστικά με ολικό πόλεμο, όπως λένε πρώην ανώτατα στελέχη των ΟΠΑ. Δεν είναι δηλαδή δικιά μας η. Ναι, ναι, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Αυτό λέγεται και αυτό πιστεύουμε οι περισσότεροι ότι θα κάνει η Ελλάδα. Κοιτάξτε, αυτά τα παιχνίδια δεν είναι ένα παιχνίδι τάβλη που κάνει ο ένας μία κίνηση, κάνει ο άλλος μία κίνηση. Δεν θα παίζουμε τάβλη σε κάποια περιοχή του Αιγαίου. Θα είναι μία πρόκληση σε πόλεμο. Θα γίνει κήρυξη πολέμου. Και κήρυξη πολέμου σημαίνει ότι η ελληνική αεροπορία θα χτυπήσει την Άγκυρα. Ή όσες, ναι, βεβαίως. Όπως και αυτοί αντίστοιχα θα χτυπήσουν τις δικές μας βάσεις και ό,τι άλλο μπορούν. Η ελπίδα είναι ότι η κίνηση του πρώτου μπορεί να είναι αρκετά
καθοριστική ώστε να μην υπάρξει δεύτερο χτύπημα ή τουλάχιστον δεύτερο σημαντικό χτύπημα. Αυτή είναι περίπου νομίζω η στρατηγική που, στην οποία αποβλέπει η Ελλάδα και πολύ σωστά αποβλέπει σε αυτήν. Διότι είναι άλλο πράγμα η Τουρκία να παίζει παιχνιδάκια τοπικά και να λέει θα κλείσουμε τα σύνορα, ξέρω εγώ, στον Εύρο, λέω τώρα. Θα βάλουμε μονάδες να περιέρχονται το Αιγαίο. Αυτά είναι σαν χλαμάρες, είναι για παιδιά. Εμείς απαντούμε έμεσα ότι, ακούστε, οτιδήποτε προσβάλλει την κυριαρχία την ελληνική οδηγεί σε πόλεμο. Και ο πόλεμος δεν ξέρεις που θα σε βγάλει. Μάλιστα. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω για το διπλωματικό σκέλος του ίδιου ακριβώς ερωτήματος. Η ελληνική διπλωματία μέχρι στιγμής δεν τηρούσε αυτή τη στάση, την έντονη στάση απέναντι στις διεκδικήσεις όλων των γειτόνων μας και από το βορρά και από τα ανατολικά. Δηλαδή, ενώ οι διεκδικήσεις ήταν έντονες και από τους βόρειους γειτονές μας και από τους Τούρκους, η ελληνική διπλωματία τηρούσε μια στάση σιγής, αν θέλετε, μετριοπάθειας ή δεν συζητούσε τα ζητήματα που θεωρούσε ότι δεν υπήρχαν. Είναι, θεωρείται, αυτή ο καλύτερος χειρισμός για την προάσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων? Και ως προέκταση του ερωτήματος αυτού, τηρώντας αυτή τη στάση, μπορούμε να διεκδικήσουμε το ΝΑΤΟ να βάλει στη θέση της την Τουρκία και να σταματήσει να είναι ελαστικό, ας το πούμε ευγενικά, και ανεκτικό, και οι θεσμοί του διεθνούς δικαίου να βγουν από την απραξία στο ζήτημα της Κύπρου όταν εμείς δεν αντιδρούμε λεκτικά και διπλωματικά στις προκλήσεις? Νομίζω ότι το να θέσεις από την αρχή τις προθέσεις σου επιτάπητος είναι σωστό πράγμα. Γιατί ο άλλος δεν μπορεί μετά να ισχυρίζεται ότι δεν ήξερε ή ότι δεν ήθελε. Πολύ καλά κάνουν και λένε αυτό που περιμένουμε όλοι ότι πρέπει να πει μια κυβέρνηση, ένα κράτος, που τα κυριαρχικά του δικαιώματα απειλούνται. Κάνουν πάρα πολύ καλά οι δικοί μας. Δεν έχει ο άλλος πλέον κανένα επιχείρημα για να πει ότι εγώ δεν ήξερα. Δεν ήξερα ότι θα βομβαρδίσουν την Άγκυρα. Εντάξει, δεν είναι παιχνίδι. Εσύ το ξεκίνησες, εσύ έκανες τον αποκλεισμό. Λέω, αν ξεκινήσει από έναν αποκλεισμό, και εγώ χτυπάω το κέντρο σου κατευθείαν. Διότι το άλλο είναι αστείο, είναι παιχνίδι για παιδιά. Να περάσουμε λίγο και στον Ερντογάν, επειδή στην αρχή της κουβέντας μας κάνατε μία αναφορά. Να σας ρωτήσω ευθέως, εντάξει, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν όντως πρόβλημα στην Τουρκία. Πιστεύετε όμως ότι θα χάσει τις εκλογές, όπως πάει? Τα προγνωστικά είναι εις βάρος προς το παρόν. Ιδίως για τον δήμαρχο της Άγκυρας. Ο δήμαρχος της Άγκυρας φαίνεται ότι είναι αρκετά δυναμικός και έχει και κοινό που τον υποστηρίζει. Για τον Ιμάμογλου της Κωνσταντινούπολης δεν ξέρω. Φαίνεται έτσι πιο πολιτικά της παλαιάς κοπής, αλλά ο δήμαρχος Άγκυρας είναι αρκετά σκληρός και δεν αποκλείεται καθόλου εκεί να χάσει κατά κράτος ο Ερντογάν. Πρέπει να πούμε ότι δεν συγκρίνεται η ικανότητα του Ερντογάν στο να χειρίζεται τον τουρκικό λαό με τις ικανότητες των αντιπάλων του. Γιατί οι αντίπαλοι του είναι από κομική, ο Κιλιντζάρογλου, ο καημένος, ο διάδοχος του Κεμάλ Ατατούρκ, ο Θεός να τον κάνει, είναι ένας μικροπολιτικός, ένας αστείος θα έλεγα. Τον εγνώρισα τον άνθρωπο, έχω συμφάγει σε συνέδριο δικό του, που είχε καλέσει και πολλούς Έλληνες. Δεν είναι Ερντογάν. Ο Ερντογάν επιβάλλεται, έχει μια δύναμη. Και είναι ευφυής άνθρωπος, δεν υπάρχει αμφιβολία. Ναι. Είναι λίγο... Δεν είναι καλλιεργημένος άνθρωπος, είναι έτσι βαρύς, είναι άγριος. Ωστόσο, και θέλει να τρομάζει τους άλλους, να τους κάνει τον ταΐ. Είναι ταΐς. Ναι. Ωστόσο, πολλοί λένε ότι αν θα χάσει τις εκλογές, δεν τον παίρνει να μείνει στην Τουρκία, θα πρέπει να αποχωρήσει. Για όλα αυτά τα οποία θα έχουν συμβεί στο παρελθόν. Αλλά το ερώτημα είναι, θα μπορέσει να βρει καταφύγιο σε κάποια χώρα? Και το ερώτημα προς εσάς, ποια χώρα θα δεχτεί τον Ερντογάν να του προσφέρει καταφύγιο? Η Ρωσία. Η Ρωσία. Α, βέβαια. Γιατί το λέτε αυτό? Το λέω γιατί τους έχει προσφέρει πολλές υπηρεσίες στη Ρωσία ως τώρα.
Το ότι καθυστερεί την είσοδο της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ είναι μεγάλη υπηρεσία στη Ρωσία και ο Πούτιν δεν έχει κανένα λόγο να στενοχωριέται για την τύχη του Ερδογάν μετά ερδογανικής εποχής. Θα τον βάλει κάπου, θα τον βολέψει τώρα σιγά. Η Ρωσία είναι τεράστια. Τεράστια, είναι η μεγαλύτερη χώρα, έχει τη μεγαλύτερη κυριαρχία του κόσμου σε εδάφη. Και αυτό είναι και το πρόβλημά της. Γιατί θα έρθει η μέρα που κάποια γείτον της Τουρκίας στην Ασία, που έχει ένα δισεκατομμύριο, 100 εκατομμύρια πληθυσμό, θα της πει, έλα ρε Ρωσία, εσύ με 140 εκατομμύρια και με το έδαφος, τα εδάφη που έχεις, δεν σου περισσεύει να μας δώσεις και εμάς λίγο ζωτικό χώρο? Γιατί... Μαντέψτε ποια θα είναι αυτή η δύναμη. Μα μας λέτε πληθυσμό 1,5 δις, πόσο μας είπατε? 1 δις 100 εκατομμύρια, 140 εκατομμύρια έχει η Κίνα, σήμερα. Μάλιστα. Και η Ρωσία έχει 140 εκατομμύρια, δηλαδή είναι μίγα μπροστά στην Κίνα. Όμως και... η αντιπαλότητα τώρα δεν είναι μεταξύ Ρωσίας και Κίνας, είναι μεταξύ Ρωσίας και Δύσης. Είναι μεταξύ Ρωσίας και Δύσης, όπου η Ρωσία δεν έχει καλές προοπτικές. Γιατί αυτό οδηγεί Δύση... όμως και στο επόμενο ερώτημά μου, που είναι επί της ουσίας, μετά από παρατεταμένα lockdown, επεμβαίνει η Ρωσία στην Ουκρανία και η Δύση κάνει κυρώσεις στη Ρωσία. Αυτό οδηγεί αρχικά σε μια ενεργειακή κρίση που πληρώνουμε και βιώνουμε όλοι και σταθερά, αργά μεν σταθερά όμως, σε μια επισητιστική κρίση. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι, εφόσον η οικονομία της Ευρώπης πλήττεται το ίδιο ενώ και περισσότερο από της Ρωσίας, που σταθεροποιείται σταδιακά μαζί με το ρούβλι, είναι κάτι που δεν είχε προβλεφθεί από τους ηγέτες της Δύσης? Δεν σταθεροποιείται η Ρωσία. Αυτό είναι λάθος. Η Ρωσία έχει πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα από τη Δύση, διότι η Δύση έχει το πρόβλημα όλων των ανεπτυγμένων χωρών. Η Ιαπωνία, π.χ. Και άλλες ανεπτυγμένες χώρες. Καναδάς, ξέρω εγώ. Ναι, μεν θα υποστεί για ένα διάστημα το κόστος της παροχής ενεργειακών πόρων από μία πηγή που είναι η Ρωσία. Αλλά όταν σταθεροποιηθεί πλέον και βρει εναλλακτικούς πόρους, εναλλακτικές πηγές για την ενέργεια που χρειάζεται, η Δύση θα επανέλθει στην ομαλότητα. Γιατί το λέω? Της Δύσης η περιουσία δεν είναι το πετρέλαιο που παράγει ή οι πηγές άνθρακα ή άλλων πηγών ενεργείας που έχει το έδαφος. Είναι εδώ. Ωστόσο, η επισητιστική κρίση και ο πληθωρισμός παραμένουν κίνδυνοι μακροπρόθεσμοι. Θα παραμείνουν για το διάστημα της εξομάλυνσης. Καθώς θα εξομαλύνεται δηλαδή η οικονομία της Δύσης, καθώς η Δύση θα αποκτήσει εναλλακτικές πηγές, θα αρχίζει να γυρίζει πάλι στην ομαλότητα. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτό που δεν μπορεί κανείς να πάρει από τη Δύση είναι η ανάπτυξή της, είναι η οικονομική της εξέλιξη, είναι η εκπαίδευση των ανθρώπων. Η Ρωσία έχει μείνει πάρα πολύ πίσω. Η Ρωσία, να φανταστείτε αυτή τη στιγμή, έχει τεράστιο πρόβλημα απώλειας πληθυσμών. Φεύγει ο κόσμος. Στην ουσία το ερώτημά μου είναι το τίμημα που πληρώνουν οι Ευρωπαίοι πολίτες για τις ευρωπαϊκές πολιτικές κυρώσεις στη Ρωσία αξίζει τον κόπο? Ασφαλώς αξίζει τον κόπο. Διότι εδώ έχουμε να κάνουμε με την επιλογή ανάμεσα σε μια χώρα που είναι επιθετική εναντίον μιας άλλης χώρας που δεν είναι επιθετική, η Ουκρανία. Αν αυτό περάσει απαρατήρητο και δεν γίνει τίποτα, όπως δεν έγινε το 2014, δεν ξέρουμε το επόμενο βήμα, αν δεν θα είναι να επιτεθεί στις βαλτικές χώρες, έτσι, που δεν είναι μέλη του ΝΑΤΟ. Μπορεί να αξιοποιηθεί για το θέμα της Κύπρου η ιστορία? Μπορεί να αξιοποιηθεί. Συζητήθηκε μάλιστα πριν από καμιά εβδομάδα το ενδεχόμενο η Ρωσία να βάλει στον Κυπριακό Βορρά γραφείο πρεσβεία. Μπορεί να αξιοποιηθεί θετικά για την Κύπρο? Αρνητικά. Αρνητικά για την Κύπρο. Μάλιστα. Να βάλει μια πρεσβεία στους Τουρκοκυπρίους και να πει, εγώ τους αναγνωρίζω αυτούς. Αν το κάνει αυτό, θα είναι πολύ δυσάρεστο. Εμείς υποστηρίζουμε Ουκρανία. Η Τουρκία δεν υποστηρίζει ΝΑΤΟ. Μάλλον δυσκολεύει τη ζωή του ΝΑΤΟ με την Φινλανδία και τη Σουηδία.
Εφόσον εμείς υποστηρίζουμε ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση στη στάση τους προς την Ουκρανία, γιατί δεν υπάρχει αντίστοιχη στήριξη στη θέση μας για την Κύπρο? Υπήρξε. Η Κύπρος είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα είναι, την έβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Κύπρο μέσα. Δεν είναι χωρίς στήριξη. Τώρα τι θα κάνει σε περίπτωση πρόκλησης ρωσικής είναι ένα ερωτηματικό που μας ανησυχεί όλους. Αλλά δεν το ξέρουμε ποια θα είναι η απάντηση. Ξέρουμε όμως ότι η Κύπρος μπήκε, έγινε δεκτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είναι σημαντικό. Ενώ οι Τουρκοκύπροι δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Βερένη, μόνο η επίσημη κυβέρνηση είναι. Μιλήσατε πριν για εξομάλυνση της κατάστασης και επειδή ο κόσμος αυτή τη στιγμή πραγματικά είναι, το βάζω εισαγωγικά, τρελαμένος με την ακρίβεια, τον πληθωρισμό και θέλει να πάρει απαντήσεις. Πόσο θα κρατήσει ακόμα αυτό, κατά την άποψή σας? Ναι, γιατί μιλήσατε πριν για μια εξομάλυνση. Το ακούει κάποιος αυτό και λέει, εντάξει, πόσο θα είναι, ένας χρόνος, 6 μήνες, 2 χρόνια, δηλαδή... Κοιτάξτε, πόσο? Η επιλογή της Δύσης, όπως είπα, των δυτικών χωρών, των δημοκρατικών δυτικών χωρών, γιατί αυτές είναι κυβερνήσεις εκλεγμένες όλες, είναι να κοφεύει στις προκλήσεις των άλλων εις βάρος αδυνάτων χωρών ή να πει, παιδιά, εμείς επεμβαίνουμε εδώ με τον τρόπο που μπορούμε να επέμβουμε, δεν θα κάνουμε πόλεμο, αλλά θα σας βάλουμε διάφορες δουλείες στα οικονομικά σας που θα σας ταρακουνήσουν. Αν αυτό το είχε κάνει η Ευρώπη επί Χίτλερ, στην ουσία η ίδια ιστορία είναι. Όταν ο Χίτλερ επιτέθηκε πρώτος, γιατί πριν από την Πολωνία, ξέρετε, υπήρξε ένας άλλος μικρός πόλεμος εις βάρος των Βαλτικών χωρών. Ήταν ο πρώτος μεγάλος πόλεμος που οι Γερμανοί μπήκαν και τα κάναν λίμπα. Και μετά επιτέθηκαν στην Πολωνία. Αν από την αρχή είχε αντιδράσει η Δύση και στο Μόναχο που πήραν την Τσεχοσλοβακία, η Γερμανία, έτσι κάνανε ένα χραπ και την πήραν ολόκληρη, δεν θα είχε γίνει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, καταλάβατε. Αυτό θέλω να πω, ότι τα μαθήματα του παρελθόντος γίνονται και μαθήματα για το μέλλον. Δεν μπορείς να κάτσεις και να πεις τράβα μπρος και μη σε νοιάζει, δικαίωμά σου είναι, αφού έχεις τη δύναμη, να την χρησιμοποιείς κατά βούληση. Δηλαδή, στον πολίτη τι του απαντάτε? Του απαντάω ότι ξέρουμε... έχεις να επιλέξεις ανάμεσα στο Χίτλερ και στην ειρήνη. Ναι, εννοούμε μια απάντηση στο τι... Δεν μπορεί ο πολίτης συνέχεια να λέει το ψωμί κάνει τόσο, το γάλα κάνει τόσο. Ωραία, το καταλαβαίνουμε, όλοι το πληρώνουμε, άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο βέβαια, ανάλογα με τα οικονομικά τους προβλήματα. Αλλά δεν μπορεί να κλαίγεται συνέχεια κάποιος για μια απόφαση στην οποία δεν έφερε αντίρρηση σε τελευταία ανάλυση. Δεν βγήκε στους δρόμους να φωνάζει άστε την Τουρκία, τη Ρωσία να επιτεθεί στην Ουκρανία, γιατί εμένα αυξήθηκε ο πληθωρισμός, με έχει καταστρέψει. Δεν βγήκε κανείς στους δρόμους να κάνει φασαρία. Άρα ο κόσμος δεν αντιδρά σε αυτό, τον αντίον. Δέχτηκε τα μέτρα. Δεν μπορείς εκ των υστέρων να αρχίσει την κλάψα. Ναι, δέχτηκε τα μέτρα ή ευνηδιάστηκε? Δέχτηκε τα αποτελέσματα. Εντάξει, δεν. Γιατί τώρα ο μέσος οικογενειάρχης ή ο συνταξιούχος, πού να ξέρει ότι αν επιτεθεί ο Ρώσος στην Ουκρανία, δεν θα πάρει πιο ακριβά το ψωμί μετά ή ο άλλος θα έχει να βάλει βενζίνη? Αυτό ήταν σαφές. Κανείς δεν το έκρυψε. Κανείς δεν το έκρυψε, το είπαν όλοι. Οι Γερμανοί πρώτοι είπαν κάτι γκρίνιες, κάνανε ο Σόλτς και άλλοι. Σιγά σιγά τις απέσυραν τις γκρίνιες. Κοιτάξτε, η ζωή δεν είναι παραμύθι. Δεν είναι η καλή πριγκίψη και ο κακός ο Βάτραχος που έγινε πρίγκιπας. Έχει δυσκολίες, τι να κάνουμε. Θέλω να πω, θέλουμε να ενισχύσουμε έναν ηγέτη προβληματικό όπως υπήρξε άλλος στο παρελθόν που μας έμαθε γιατί δεν πρέπει να τον ενισχύουμε? Έχουμε την ιστορία του Χίτλερ, την κατέλαβε όλη την Ευρώπη πλην Βρετανίας. Γιατί έτσι ήθελε και γιατί τον άφησαν οι Ευρωπαίοι να το κάνει. Αν τον είχαν εμποδίσει από το Μόναχο από την αρχή, δεν θα είχαμε Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Θα είχαμε μια άλλη κατάσταση, μια Γερμανία με τους Εβραίους στα στρατόπεδα, με
πολλά άλλα, αλλά δεν θα είχαμε δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Δηλαδή να πεθαίνει ο κόσμος από την πείνα, αυτό θέλω να πω. Αυτό ήταν λάθος που το πλήρωσε η Ευρώπη. Δεν ήταν τζάμπα, ήταν μάθημα που πλήρωσε. Το Χίτλερ μπορούσε να τον είχαν σταματήσει ευκολότατα. Ευκολότατα. Γιατί οι δυνάμεις, όλες οι άλλες μαζί, ήταν πολύ μεγαλύτερες από του Χίτλερ. Αλλά όταν άρχισε ο Χίτλερ, ταν Τσεχοσλοβακία, ταν Πολωνία, ταν Δανία, παμ Νορβηγία. Και έφτασε στη Γαλλία και την κατέλαβε έτσι, χραπ, την πήρε ολόκληρη. Ποια ήταν αργά. Ήταν αργά. Αυτό θέλω να πω, ότι υπάρχουν ορισμένοι κανόνες στον πολιτισμένο κόσμο που πρέπει να τηρούνται. Άρα λέτε στον συμπολίτη, περιμένετε να δούμε τι θα γίνει. Δεν υπάρχει ξεκάθαρη απάντηση. Όχι. Έτσι. Θέλω να πω ότι ο πολίτης δεν είναι κανένα χαλασμένο παιδάκι που πρέπει να του λες ψέματα. Να του λες αλήθεια. Ότι κοίταξε να δεις, η κυβέρνησή σου, οι κυβερνήσεις σου πήραν μία απόφαση να αντιταχθούν στις ρωσικές επιθέσεις. Αν έχει σοβαρό πρόβλημα με αυτή την απόφαση, δείξ' το. Βγες στον δρόμο και κάνε διαμαρτυρίες και πες εγώ δεν είμαι εναντίον. Δεν θέλω να πεθάνω από την πείνα. Λέτε, από τη στιγμή που δεν αντιδρά ο κόσμος, άρα είναι το δέχεσαι. Αυτό, αποδεκτό. Μάλιστα, ήσαν σαφής. Πάμε να ολοκληρώσουμε, αν επιτρέπετε, με μία ερώτηση ιστορικού ενδιαφέροντος. Ναι. Είχε δηλώσει, αν δεν κάνω λάθος και διορθώστε με, ο Λόρδος Ισμέι, ο πρώτος Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, είχε δώσει τον εξής ορισμό, ότι το ΝΑΤΟ φτιάχτηκε, η Ευρωατλαντική Συμμαχία, για να είναι οι Ρώσοι έξω, οι Γερμανοί κάτω, όπως είπατε, και οι Αμερικανοί μέσα στην Ευρώπη. Δηλαδή, ο ίδιος ο πρώτος Γενικός Γραμματέας είχε πει ότι είναι ένας πόλος επιρροής ή ελέγχου των Αμερικανικών συμφερόντων στην τότε Δυτική Ευρώπη, πλέον όλη την Ευρώπη. Καταρχάς, σε τι βαθμό ισχύει αυτό σήμερα? Κατά δεύτερον, κατά πόσο αυτό είναι συμφέρον και για την Ευρώπη και συγκεκριμένα για την Ελλάδα? Δεν ισχύει αυτό, γιατί τότε η εικόνα της Ευρώπης ήταν πολύ διαφορετική από ό,τι είναι σήμερα. Η Ευρώπη του Πολ Ανρί Σπακ, που ήταν ο πρώτος γραμματέας του ΝΑΤΟ, ήταν μια Ευρώπη εξαθλειωμένη από τον πόλεμο, με πολλούς νεκρούς, απώλειες, οι πόλεις οι μεγάλες τεράστιες, η Γερμανία ισοπεδωμένη, η Γαλλία με την κακή συνείδηση μιας χώρας που δεν έκανε το παραμικρό για να αποφύγει αυτή την καταστροφή. Μόνο η Βρετανία βγήκε έτσι λεβεντιά, ας πούμε, από τον πόλεμο αυτό. Και καλά, και η Ρωσία προφανώς, η οποία υπέστη την επίθεση των Γερμανών και κατάφερε να αντιτάξει τις δικές της δυνάμεις και να κερδίσει. Δεν είναι το ίδιο. Η ΔΕ Αμερική τότε ήταν τόσο πολύ ισχυρότερη, αν την συγκρίνει κανείς με τις υπόλοιπες χώρες, που πράγματι ήταν μία δυνάμη κυρίαρχη χώρα στον κόσμο. Εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε κανένας αντίπαλος. Κανένας. Η σημερινή Αμερική δεν είναι το ίδιο. Ούτε έχει τις δυνάμεις που είχε τότε σε σχέση με τους υπόλοιπους. Ήδη στην Ευρώπη έχουμε τρεις πυρηνικές δυνάμεις. Τη Ρωσία, τη Γαλλία και την Βρετανία. Τρεις πυρηνικές δυνάμεις. Τότε δεν υπήρχε, μεταβίας έγινε η Ρωσία στο τέλος της πολιορκίας. Η Αμερική την εποχή εκείνη βιαζόταν να φύγει από την Ευρώπη γιατί δεν κέρδιζε τίποτα. Μάλλον πλήρωνε τα σπασμένα στην Ευρώπη μόνιμα. Είχε χρωστούς σε όλη η Ευρώπη στην Αμερική, ήταν όλοι δανεισμένοι από τους Αμερικανούς και η Αμερική έκανε το σχέδιο Μάρσαλ για να φύγει ακριβώς, να πει άντε παιδιά πάρτε ο καθένας από μια ελεημοσύνη και φεύγουμε να πάμε στη δικιά μας χώρα. Δεν τα κατάφερε να φύγει. Είδε ότι το πρόβλημα ήταν πολύ πιο μεγάλο, πιο βαθύ και παρέμεινε στο ΝΑΤΟ της Ευρώπης και οι Ευρωπαίοι ήταν πολύ ευχαριστημένοι γιατί έτσι δεν πλήρωναν οι ίδιοι τα σπασμένα, τα πλήρωναν οι Αμερικανοί αρχικά. Μετά βέβαια άρχισε αυτή η απόσταση να μεγαλώνει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έγινε μια δύναμη πάρα πολύ σοβαρή και υπολογίσιμη. Το ΝΑΤΟ παρέμεινε έτσι και έτσι, δεν έπαιξε μεγάλο ρόλο στην τελευταία τριακονταετία, τώρα το ΝΑΤΟ
πήρα πάνω του λόγω Ρωσίας. Μέχρι τώρα ο Μακρόν έλεγε το ΝΑΤΟ είναι εγκεφαλικά νεκρό. Το οποίο ήταν και εν μέρει σωστό, δεν έπαιζε μεγάλο ρόλο. Τώρα έχει αρχίσει να παίρνει τα πάνω του. Είναι βέβαια λίγο αστείο πρόσωπο εκείνος ο Γενικός Γραμματέας, ο Στόλτεμπεργκ. Πρέπει να τον βγάλουν αυτόν τον άνθρωπο. Είναι τόσο ανόητος που δεν λέγεται. Κάθε τρεις και λίγο τρέχει πίσω από όποιον κουνιέται. Όποιος κουνιέται ή από πίσω του Στόλτεμπεργκ. Δεν είναι σοβαρό πρόσωπο, αλλά τι να κάνουμε, αυτός έλαχε. Είναι θέμα προσώπου, θεωρείτε, ή θέμα πολιτικής ΝΑΤΟ. Κυρίως στην Τουρκία, θα το επαναφέρω τώρα. Και θέμα προσώπου. Θέμα προσώπου. Το ΝΑΤΟ είχε κατά καιρούς γενικούς γραμματείς που ήταν σοβαροί. Ο Σπάκασος ο πρώτος. Ήταν ένας πολύ δυνατός. Στη συνέχεια απέκτησε και κάτι κωμικά πρόσωπα που βγαίναν και λέγανε αηδίες. Έχασε το ΝΑΤΟ τη σοβαρότητά του μετά από ένα διάστημα. Και θα έλεγα και μέχρι πρότινος, γι' αυτό ο Στόλτεμπεργκ είναι ένας ηγέτης του ΝΑΤΟ που έχει ξεπεραστεί από τα πράγματα. Όφιλε να είναι πολύ πιο αυστηρός και πιο σοβαρός. Είναι ένας καραγκιόζης λιγάκι, καραγκιόζακος, που τρέχει πίσω από όποιον σου κάνει φασαρία. Δεν αξίζει τον κόπο, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μεγάλη δύναμη, μεγάλη οικονομική δύναμη. Αν αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτέλους να κάνει μια δικιά της, ένα δικό της αμυντικό οργανισμό, θα είναι πολύ πιο ισχυρός από το ΝΑΤΟ. Πολύ πιο ισχυρός. Πιστεύετε ότι το στρατιωτικό σκέλος θα είναι λύση για την ευρωπαϊκή οικονομία και όχι η πόρη ή η ανάπτυξη οικονομική? Κοιτάξτε, η οικονομία έχει πολλά σκέλη. Δεν είναι μόνο τα αυτοκίνητα που παράγει η Γερμανία η οικονομία, ούτε τα αεροπλάνα που παράγει η Γαλλία. Είναι πάρα πολλά πράγματα. Και η στρατιωτική προετοιμασία μιας χώρας έχει μεγάλη σχέση με την οικονομία. Η Ευρώπη βγήκε από την ύφεση του Δευτέρου Πολέμου, γιατί ξεκίνησε με μια τρομερή ύφεση όλη η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες βέβαια, από το κράχ στο City. Στη Wall Street, με συγχωρείτε, βγήκαν χάρη στον πόλεμο και την προετοιμασία του πολέμου. Δηλαδή, ο πόλεμος δημιουργεί οικονομία, δημιουργεί τεράστιες δυνάμεις διατροφής στρατιωτών, ένδυσης, όπλων, όλα αυτά είναι οικονομικά μεγέθη. Και αν μπορεί μια Ήπειρος να τα σηκώσει, μπορεί να βρεθεί μετά από μια προετοιμασία τέτοια σε πάρα πολύ ισχυρή οικονομική θέση. Αυτό είναι μέρος της εικόνας. Γι' αυτό λέω, πιστεύω ότι μια προετοιμασία ενός ευρωπαϊκού συστήματος άμυνας θα ενίσχυε και την οικονομία της Ευρώπης. Είναι θέμα χρόνου πότε η Ευρώπη θα φύγει τελείως από την εξάρτηση των πηγών ενεργείας που έχει σήμερα, από την Ρωσία βέβαια κυρίως, από δικό της λάθος της Ευρώπης εννοώ, σε μια οικονομία του περιβάλλοντος που θα είναι και πολύ πιο ευνοϊκή για το περιβάλλον, των πρασίνων πηγών ενέργειας. Θα μου πείτε θα γίνει αύριο, όχι, ούτε μεθαύριο, ούτε σε δύο, ούτε σε τρία χρόνια. Εντάξει, έχουμε καιρό. Τουλάχιστον η ανθρωπότητα έχει καιρό ακόμα. Θα μπορέσουμε σιγά σιγά να πάμε σε ένα άλλο σύστημα ανάπτυξης όπου οι Ευρωπαίοι θα είναι σε θέση να αποκτήσουν πολύ μεγαλύτερο προτέρημα από τους άλλους. Κύριε Βρέμη, ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο, για την υποδοχή και για την ανάλυσή σας. Ευχαριστώ και εγώ πολύ.